Δέσμευση στη διακοπή είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, όπως έχει καθιερωθεί η 31η Μαΐου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με σκοπό να υπενθυμίζει στο ευρύ κοινό τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού στον ανθρώπινο οργανισμό. Με το φετινό σύνθημα «Δέσμευση στη διακοπή» επιχειρείται να παρατρυνθούν οι καπνιστές να αποδεσμευθούν από τα δεσμά της καπνιστικής μέσω προσωπικής δέσμευσης, με αντάλλαγμα ένα πολύτιμο κέρδος όπως είναι οι καθαρές ανάσες και οι υγιείς πνεύμονες. Μόνο το 2019 το τσιγάρο σκότωσε σχεδόν 8 εκατομμύρια ανθρώπους και ο αριθμός των καπνιστών αυξήθηκε, καθώς τη βλαβερή συνήθεια υιοθέτησαν νέοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Τα στοιχεία για το κάπνισμα είναι απογοητευτικά, καθώς κάθε χρόνο σημειώνονται 8 εκατομμύρια θάνατοι λόγω του καπνίσματος, ενώ ο αριθμός των θανάτων στους παθητικούς καπνιστές ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ετησίως. Μάλιστα, το 25% όλων των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως έχουν ως αιτία την χρήση του καπνού. Ταυτόχρονα, οι καπνιστές έχουν 22 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα. Τέλος, ένα στους 5 καπνιστές θα αναπτύξει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Με το μήνυμα «Δεσμεύομαι και σταματώ» συστρατεύεται και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ευαισθητοποίησης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα διακοπής του καπνίσματος. Για ακόμη μια χρονιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μειωθεί ο αριθμός των καπνιστών στη χώρα μας. Παρότι οι αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες, 1 δισεκατομμύριο άτομα σε παγκόσμια κλίμακα είναι ακόμη καπνιστές και 7 εκατομμύρια άτομα βρίσκουν πρόωρο θάνατο από νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα. Στη σύγχρονη εποχή της ολοένα μεγαλύτερης τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας, η διακοπή του καπνίσματος παραμένει μία από τις ιατρικές παρεμβάσεις με το μεγαλύτερο αντίκτυπο και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η διαρκής ευαισθητοποίηση των καπνιστών και του συνόλου του πληθυσμού σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος. Τα προληπτικά μέτρα, διακοπή του καπνίσματος, σωματική άσκηση, σωστή διατροφή, αποφυγή αύξησης του σωματικού βάρους, έχουν αποδείξει την αξία τους στην πρόληψη, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα. Με αφορμή και την πανδημία, είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία για την πλήρη διακοπή του καπνίσματος, κάτι που θα συμβάλλει στην προστασία από την νόσο και συνολικά στη βελτίωση της υγείας του καπνιστή. Στο Δήμο Ιωαννιτών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, που περιλαμβάνει ενημέρωση αλλά και διενέργεια ελέγχων. Το ζήτημα της εφαρμογής του είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, ζήτημα σεβασμού στο πλαίσιο της συνύπαρξης, ζήτημα ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εν τέλει βαθιά πολιτικό.